είναι η πιο μικρή της παρέας μας και είναι και η πιο ψηλή της παρέας μας. Για να δούμε, θα είναι υψηλή η βαθμολογία για την Νικόλινα Νικολούζου σήμερα. Πολύ εντυπωσιακή και με πάρα πολύ συγκεκριμένο ύφος την πασαρέλα σήμερα, Νικόλινα. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα εντυπωσιακή, ήταν εντυπωσιακός και ο τρόπος με τον οποίο έκανες αυτή την ανάλυση για το gender fluid. Τι είναι gender fluid, τι είναι ανδρόγυνο, ποιες είναι οι διαφορές προηγουμένως με την BIM. Άρα είναι κάτι το οποίο το έχεις ψάξει ιδιαίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Φυσικά και ο περίγυρός μου περιβάλλεται από πάρα πολλά gender fluid άτομα και το θεώρησα σημαντικό να αναφέρω ότι έχω μία γνώση του θέματος. Μάλιστα. Και να πω και τη γνώμη μου. Καλά, φυσικά, ούτως ή άλλως και αυτή ζητείτε. Αλήθεια. Πού πηγαίνεις λοιπόν? Λοιπόν, είπα να φέρω ένα κόνσεπτ από τη ζωή μου, κλασικά. Λοιπόν, είμαι στο Λος Άντζελες. Έχεις πάει στο Λος Άντζελες? Μιλάμε για τη μελλοντική ζωή μου, φυσικά. Εντάξει. Βλέπουμε μπροστά αυτή τη στιγμή. Είμαστε back to the future, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω καλεστεί σε ένα πάρτι με celebrities κλασικά. Mm-hmm. Σε πάρτι που πηγαίνω. Ζεις, ας πούμε, αυτό ναι. Που ζω κάθε μέρα. Και φεύγοντας, έχει στήσει ένα ολόκληρο σκηνικό. Έχουν καλέσει παπαράτσι. Mm-hmm. Οι pubs, τέλος πάντων, μας περιμένουν απ' έξω. Τι να κάνεις? Λέμε εμείς οι A-listers. Καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Και επειδή κλασικά έχουμε παρκάρει ένα-δύο στενά κάτω, γιατί εσύ πρέπει να περπατήσουμε. Εσείς οι A-listers ποτέ? Φυσικά, γιατί πρέπει να μας βγάλουν μια φωτογραφία, δεν πρέπει. Α, γι' αυτό το έχετε κάνει επίτηδες οι A-listers. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το πάρτι τέλος πάντων, έτσι κάπως. Τι ώρα είναι? Βράδυ τώρα, τι ώρα φεύγουμε, 1:30-2. Μην κάτσουμε και πολύ, ξέρεις. Και μας βαρεθούμε. Έχουμε και άλλα πάρτι να πάμε. Δεν το συζητάω. Δεν τελείωσε η βραδιά εδώ? Σίγουρα. Και φεύγω με αυτό εδώ το look για να φωτογραφηθώ από τους pubs. Αυτό. Αυτό. Πώς σου φαίνεται? Να πω ότι δεν μου φαίνεται καν. Αλλά φορώ γυαλί γενικά. Για να μην βλέπουμε τα ματάκια σου. Αλήθεια. Μετάνεις πίστες αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει? Πάρα πολλές. Έχω πάρει φωτιά εδώ πέρα. Ναι. Τσέτα! Χαίρετε. Γεια σου, Νικολίνα. Γεια σου, αγάπη μου. Μου αρέσει που έβαλες σωστά το καλσόν σου και είναι οι ευθείες όπως πρέπει. Και σε ευχαριστώ πολύ που μου το είπες. Επειδή το σχολιάσαμε και πριν. Το no pant είναι βρακάκι? Ναι. Επειδή δεν βλέπω ραφές το τελείωμα. Λοιπόν, είναι spandex, είναι τύπου shorts, αλλά μπορείς να το πεις και βρακί. Είναι ένα ιδιαίτερο ύφος. Με spandex εγώ θα το έλεγα. Λαστέξ. Ναι, μπράβο. Μου λείπει το πανωφόρι σίγουρα. Θεωρείς ότι είναι πρόταση για να βγει κάποια κοπέλα έτσι έξω? Μα φυσικά, γι' αυτό το έβαλα. Εγώ δεν νομίζω να είναι πρόταση να βγει κάποια κοπέλα με αυτό. Διότι δεν είναι. Αυτό το look το οποίο είναι γεμάτο τάσεις. Ναι, δεν είναι όμως αυτό το οποίο φοράς. Είναι εσώρουχο. Είναι καθαρά εσώρουχο. Ναι, το No Pants Trend γενικά είναι τα εσώρουχα. Ναι, είναι εσώρουχα. Είναι εσώρουχα διαμορφωμένα, ειδικά αυτό είναι ξεκάθαρα εσώρουχο. Ναι, period. Και αυτό είναι και το task, λοιπόν. Ναι, αλλά εσώρουχα ειδικά διαμορφωμένα. Εγώ δεν είδα σε κάποιον βάσο show. Και συγγνώμη, αυτό το βλέπεις καθαρά. Λες μπάμπρα εκεί, ξέρω εγώ. Μπορώ να το δω σε μία επίτυξη μόδας σίγουρα εσωρούχο. Συγγνώμη, απλά δεν είχα προλάβει να μου, ολοκληρώσω. Σου δίνω το λόγο ευθύς αμέσως. Ναι. Μπορείς να συνεχίσεις. Μου φαίνεται λίγο κενό το πάνω μέρος. Θα ήθελα ιδανικά το πανωφόρι να το χτίσεις. Το θεωρώ λίγο boring, γιατί εκτός αυτό ότι το είναι... trend, όπως είπε και ο κύριος Γαβαλάς, έχει βάσει την απελευθέρωση. Αν το γέμιζα και το όπνιγα, δεν θα ήταν όσο ελεύθερο στα μάτια μου όσο είναι τώρα.
Ναι, και άλλος κριτής είπε ότι καλό θα είναι από τη στιγμή που υπάρχει κάτω η απελευθέρωση να είναι πάνω πιο έντονο. Εντάξει. Φωτεινή. Λοιπόν, Νικολίνα, εμένα και εμένα αυτό το look μου υστερεί πολύ στιλιστικά. Θεωρώ ότι καταρχάς σου αναδεικνύει πάρα πολύ το υπέροχο σώμα σου, εντάξει, το συζητάμε, αυτό φαίνεται. Αλλά επειδή είναι. Σου υστερεί στιλιστικά. Υστερεί στιλιστικά, είπα, ναι. Σημαίνει ότι του λείπει το στυλ. Το styling. Λείπει πάρα πολύ. Λείπει το styling. Ναι, λοιπόν. Επειδή είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Δεν έχει στυλ αυτή η εικόνα, δηλαδή. Δεν σε άκουσα. Δεν έχει στυλ αυτή η εικόνα, δηλαδή. Υστερεί στιλιστικά, λείπουν κάποια πράγματα. Αυτή δεν είναι μια εμφάνιση statement για εσένα. Όχι, δεν είναι. Καταρχάς, επειδή είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Γιατί θα ήταν να βάζει ένα μπλε σκουλερίκι. Το δικό σου. Μα αφήσει να μιλήσει, γιατί άμα μιλάμε μία πάνω στην άλλη, δεν θα βγάλουμε νόημα. Ακριβώς. Ωραία. Συνεχίζω. Επειδή είναι αρκετά αποκαλυπτικό το κάτω μέρος, το no pants τέλος πάντων, θα ήθελα ένα πανωφόρι να είναι πιο μακρύ. Ας το έβγαζες μετά, εφόσον θέλεις να δείξεις αυτή την εικόνα. Okay, θέλεις τόση ώρα να πεις κάτι, BT. Ναι, θέλω να πω ότι εστιάζουμε τόση ώρα στο πανωφόρι. Ναι. Και η Νικολίνα είναι σε μία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ναι, που έχει να κάνει με το styling και φοράει ένα καλσόν, το οποίο είναι αντιγραφή ενός πολύ διάσημου οίκου. Ωραία. Και το φέρνει σαν πρόταση πολύ ετεροχρονισμένα από ό,τι θα έπρεπε να έχει έρθει. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι το έβαλα για να δείξω κάτι που... Το έβαλες και είναι λάθος που το επέλεξες. Αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Ωραία, δεν το επιλέγουμε. Και στην άλλη κοπέλη που το φόραγε το ίδιο καλό. Απλά δεν κρινόταν, αυτό κρινόταν η παραμονή της. Από λοιπόν, τη, από τη δεν μ' αρέσει αυτή η κατηγορία, πιστεύω ότι είναι άτοπη. Δεν είναι αντιγραφή κανενός σχεδιαστή. Τι λες. Μπορεί να παραπέμπει το τρόπο που το έκανα style, αλλά... Δεν ξέρω. Το καλσόν αυτό δεν είναι αντιγραφή διάσημο ήδη. Είναι ίδιος με το πώς το έχει φορέσει ένα πασίγνωστο μοντέλο στην πασαρέλα. Ποια! Ποια είναι αυτό. Και είναι τη διάσημο ήδη η γραμμή. Η Μπέλα Χαντίν δεν το έχει βάλει έτσι. Ναι, γιατί προφανώς το Ευρείας που το αγόρασες, αγαπημένη είναι μου, αυτό, δεν με το ίδιο σακάκι με βάτες και το έχει φέρει και άλλη παίκτες στο προηγούμενο κύκλο. Αυτό. Είπες, αγάπη μου, Μπι, λοιπόν. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα και αυτά τα κομμάτια στην Ελλάδα είναι δύσκολο να τα βρεις, επέλεξα να βρω κάτι το οποίο ήταν fast. Δεν αντιγράφουμε κάτι. Ήταν εύκολη πρόταση για κορίτσια στην ηλικία μου να κάνουν ένα look το οποίο είναι high fashion. Οικονομικά, λοιπόν. Η πρόταση στα κορίτσια της ηλικίας σου θα έπρεπε να είναι να μην αντιγράφουν και να βρίσκουν τρόπους να προτείνουν καινούργια πράγματα. Κάποιος άνθρωπος κατέθεσε σχεδιαστικό προϊόν. Και ένα λευκό βαρκί σήμερα για να είναι πρόταση. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι έγινε. Έβαλε ένα στην πι και μου το ανταπέδωσε. Ο μέσος όρος είναι 1,9. Ιου. Είναι λίγο ιου. Είναι ιου. Αλλά μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο. Καλή επιτυχία, Νικολίνα μου. Ευχαριστώ.